αδελφοί. Στην προσπάθειά μου να περιγράψω με λόγια του μεγάλου γεγονός της άκρησης του λόγου, αναγνωρίζω την ανεπάρκειά μου να εκφράσω βάση των δυνάμεών μου μια τέτοια κατάληψη. Διότι όταν μιλούμε για τη άκρηση του λόγου, δεν εννοούμε κάποια ουράνια συνθήκη ή κάποια ουράνια συγγνώμη που θα μπορούσε να συμβεί από την πλευρά του Θεού. Αντιθέτως, το ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος σημαίνει αυτό το οποίο πολύ παραστατικά λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Το αγιάσε το ανθρωπίνο τον άνθρωπο. Προσλαμβάνει την εντελώς διαφορετική από εκείνον ανθρώπινη φύση, την ιεροποιεί, την καθιστά αναπόσπαστο στο μέρος του προσώπου. Γι' αυτό και η ιεροσύνη του μόνο έτσι μπορεί να κατανοηθεί. Ως ένωση θείας και ανθρώπινης φύσης, τον ένα και μοναδικό πρόσωπο του λόγου. Σε ανθρωπολογικό επίπεδο, η ιεροσύνη του Χριστού προσφέρει, γνωρίζεται ως δυνατότητα μίας συζήτησης μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Ενίοτε επικίνδυνης, όπως επιτίθεται μηδενός, ταυτόχρονα όμως δημιουργικής, διότι ο άνθρωπος λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και από τρόπους καθίσταται ιός κατακάμψη. Ξαναγίνεται δώρο. Το ότι ο άνθρωπος έχει αξία σηματοδοτεί ότι το είναι του είναι δεδανισμένο σύμφωνα με το λόγο του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού. Άρα δεν ανοίξω με αυτό, είναι μόνο στο δημιουργικό λόγο του Θεού. Από εδώ αβίαστα προκύπτουν τα λειτουργήματα της Εκκλησίας ως περιλήψεις του όρου Χριστού. Η ιεροσύνη δεν εκλαμβάνεται ως δομική πυραμιδής ιεραρχία, σύμφωνα με το πρότυπο της κοσμικής εξουσίας. Κυρίως προτάσσεται ως ανεστραμμένη πυραμίδα με κορυφή προς τα κάτω, έχοντας ως βάση τον τότε καινούργο, τον πρώτο που καινούνται, το πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού. Τα λειτουργήματα κατά τον Θεοφόρο Ιγνάτιο οφείλουν να βρίσκονται οι γνώμοι Ιησού Χριστού, καθότι το κάθε ένα έχει μια συγκεκριμένη λειτουργία μέσα στο αυτό ευχαριστιακό σώμα. Συνεπώς η ιεροσύνη παρέχεται δωρεάν ως χαρισματικά θεσμικό γεγονός. Συνεχίζοντας με το μάξιμο των ομολογητών για το πώς καταλέγει τα χαρίσματα στην Εκκλησία, ακολουθεί την προαυτό παράδοση των Καπαδοκών. Και συγκεκριμένα η Εκκλησία αποτελεί εικόνα του Θεού, όπως επίσης και ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού. Δύο συνομιλητές προκύπτουν λοιπόν. Από τη μία ο Θεός και από την άλλη η τεχνική εικόνα του είναι ο άνθρωπος. Εάν το χάσμα της λειτουργίας μέσα στο σώμα ιδωθεί από το πρίσμα του διαλόγου του Θεού και ανθρώπου, τότε αρχίζει μια έμπονη συζήτηση μεταξύ δύο διαφορετικών όρων, κατά την οποία ο μέν Θεός προτείνει, συστήνει σχέση με τον άνθρωπο, με την πιθανή θετική απάντησή του. Δυνεργεί το διάλογος ως ελεύθερη έξοδος του Θεού στον άνθρωπο με την ελεύθερη έξοδο του ανθρώπου στον Θεό. Συνεπώς η ιεροσύνη, η ενεργή της δράσης προς τα έξω, νοείται ως αμοιβαία ανταλλαγή χώρων. Τα σάιτ των σώμων σύγκρος φέρνουν. Είναι πολύ παρήγορο το γεγονός ότι η θεολογία μας είναι τόσο φιλάνθρωπη, φιλότιμη και ευαίσθητη στα θέματα της ανθρωπολογίας και ακόμη πιο παρήγορο είναι το γεγονός ότι όλο και περισσότερα μέλη της Εκκλησίας ευαισθητοποιούνται και αναστοχάζονται με βάση τις πηγές της. Σήμερα, Σεβασμιότατε, εντός της θείας λειτουργίας γίνεται η εισπρεσβύτερη χειροτονία μου και δοξάζω και ευχαριστώ τον Θεό για αυτή την ευλογία. Εκφράζω την αγάπη και την ευχαριστία μου προς το πρόσωπό σας και την πνευματική φροντίδα και το αμέριστο ενδιαφέρον σας προς το πρόσωπό μου και προς την οικογένειά μου. Από την πρώτη στιγμή με λάβατε σοβαρά υπόψη και με συμπεριλάβατε στη δύναμη του πλήρου και στην δύναμη του πόλεμου του Ιησού. Ακόλουθα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Αγίους Πατέρες με προεξάρτητες, τον Άγιο Ευγενικό Αρχιερατικό Επίτροπο, για τον κόπο του να έρθουν και να συμμετάσχουν στη χαρά της χειροτονίας του. Τον πνευματικό μου πατέρα και καθοδηγητή Ευεσμολογιώτα, τον Δημήτριο Κατσιγμά, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Μαραδούση, την οικογένειά μου, την αγαπημένη μου σύζυγο, συνολικόρο και συμπαραστάτη στη ζωή μου, η οποία ανατρέφει το παιδί μας σε παιδεία και νοθεσία και λίμνη. Τους κατασάρκα γονείς μου, τις αδελφές μου, ως και στους συγγενείς, οι οποίοι συνέβαλαν αποφασιστικά στην καταθεών του κοπή μου. Σε όλους τους φίλους, τους εκείς και από μακράν, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν για να συμμετάσχουν στη χειροτονία μου, αντίδωρο ευχαριστία στο σφαίρο. Σεβασμιότατε, παρακαλώ πολύ εύχεστε να καταστώ ιερεύση της ενότητος των χωρών στο ένα Κύριο, ούτως ώστε οι πολλοί να γίνουν ένα σώμα σύμφωνα με τον λόγο του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Αγαπητό μου παιδί, Πάτερ Γεώργιε, νομίζω, αδελφέ μου, ότι έχω απολύτως το δικαίωμα να σε ονομάζω ακριβώς έτσι, γιατί και η χειροτονία σου, η διάκονο,
και η σημερινή σου χειροτονία εις πρεσβύτερον από το ανάξια χέρια το δικά μου είναι, αλλά και όπως εσύ ανέφερες ευγενέστατα προηγουμένως, ως λαϊκός ακόμα εσύ θεολόγος, αλλά και ιεροψάλτης, αλλά και νεοκόρος κάτω ακόμα εις την Αργολίδα και εδώ περισσότερο ως ιεροψάλτης, αλλά και ως εργαζόμενος την Κίνη, είχε στενή σχέση μαζί μου, γιατί φρόντισε ο πνευματικός σου και ο πατήρ Ηλίας Μαλεμάς και ιδίως ο πατήρ Δημήτριος Κατσιμάς, δω δίπλα ευρισκόμενος να σε γνωρίσουν με τον Επίσκοπο, να σε συνδέσουν με τον Επίσκοπο και όταν χρειάστηκε να πάρω πληροφορίες για το πρόσωπό σου και από τον πατέρα Ηλία και από τον πατέρα Δημήτριο και από τον πατέρα Κωνσταντίνο που είναι εδώ σήμερα και τον πατέρα Ευάγγελο όπως και τον πατέρα Χρυσόστομο Εξαρχολίδος, κατάγονται, ρέχνουν τις καλύτερες πληροφορίες για το πρόσωπό σου. Παιδί μου, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ αυτά που είπες για τη σάρκωση του αφρόντου και αγχώρου Λόγου του Θεού, ο οποίος μειών εν σαρκή, σαρκή σάρκαν έλαβε και ο μειών όν έγινε μέσα στον κόσμο κατά σάρκα βεβαίως μειών. Και όσα είπες για τη θεολογία του δευτέρου βαθμού και του πρώτου βαθμού της ιεροσύνης, κράτα καλά στην καρδιά σου. Εγώ σήμερα δεν θα σταθώ σε αυτά, παρά θα σταθώ σε μία κουβέντα, δύο το πολύ, το οποίο, αδελφέ μου, έχω ετοιμάσει ακριβώς από εχθές το βράδυ, όταν διάβασα το αποστολικό ανάγνωσμα, παιδί μου, το οποίο σήμερα ανακοινώθηκε μέσα στους ιερούς αυτούς ναούς, σε όλους τους ναούς της Ορθοδοξίας, και στον Ιερό εδώ ναό σήμερα χειροτονίζεται. Γράφει λοιπόν εκεί ο Παύλος. Το Ευαγγέλιο το Ευαγγελιστέν υπέ μου αδερφή ουκέστη κατ' άνθρωπον. Το Ευαγγέλιο το οποίο εγώ θα σας κηρύξω και σας κηρύσω. Το Ευαγγέλιο το οποίο εγώ σας διδάσκω και η Εκκλησία μας κηρύσει και μας διδάσκει ουκέστη κατ' άνθρωπον. Δεν είναι βγαλμένο από μυαλά ανθρώπων. Δεν προέρχεται από μυαλά ανθρώπων. Δεν απαιτείται ανθρώπινη λογική. Δεν απαιτέθηκε με ανθρώπινη λογική. Ούτε ζητήθηκε από ανθρώπους να το παράξουν. Και συνεχίζει ο Παύλος εκείνο το περίφημο. Ούτε οι Απόστολοι, ούτε εγώ, όταν κηρύξαμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, το παραλάβαμε από κάποιον. Ή πολύ περισσότερο το διδαχθήκαμε από κάποιον. Αλλά χάρη του Θεού μας απεκαλύπτει. Μόνο με αποκάλυψη δεχθήκαμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και συνεχίζει και τελειώνει από την προσκαλάτα του επιστολή ο Παύλος από τον 11ο έως και τον 17ο στίχο, παιδί μου, λέγοντας. Όταν ευδόκησε ο Θεός, όταν ο Θεός και θεώρησε καλό, δηλαδή, όταν θεώρησε καλό ο Θεός να με καλέσει κοντά του, γιατί στα φάση μια ανατελεία, εγώ ήμουν αφορισμένος εκ του Θεού, εκ κυρίας μητρός. Τότε όταν θεώρησε καλό να με καλέσει κοντά του, ούτε με έστειλε να μου διδάξουν το Ευαγγέλιο οι άλλοι Απόστολοι, ούτε εγώ πήγα στους Αποστόλους να μου κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Αλλά μου ευδόθηκε ως δωρεάν και χάρις. Και μάλιστα λέγει, 3 χρόνια μετά από την ημέρα που εκλήθηκε στο Ευαγγέλιο εγώ, κατά τον τρόπο που εκλήθηκε ο Παύλος, το ξέρετε όλοι, 3 χρόνια μετά, επήγα και είδα τον Πέτρο τον Απόστολο και έκατσα 15 μέρες μαζί του. Και κανέναν άλλο των Αποστόλων δεν είδα, παρά μονάχα τον Ιάκωβο, τον αδελφόν του Κυρίου, του οποίου τη μνήμη εορτάζομαι, παιδί μου, σήμερα. Μ' άλλα λόγια. Ούτε λίγο, ούτε πολύ. Το Ευαγγέλιο το οποίο θα κηρύξεις από σήμερα και πλέον, γιατί μέχρι τώρα είσαι διάκονος, από τώρα είσαι πρεσβύτερος,
ο πρεσβύτερος που δεν γυρίσει το Ευαγγέλιο του Θεού δύο Κυριακές συνέχεια σύμφωνα με την σύμβολο της Καλκιδόνος, καθαρίζει. Δεν είναι κληρικός πρεσβύτερος και διάκομος ακόμα, αλλά πρεσβύτερος ο Κύριος, να μην κηρύσει τον Λόγο του Θεού. Βάλ το καλά στο μυαλό σου το Ευαγγέλιο εκείνο, το οποίο από τη στιγμή αυτή και πέρα θα κηρύσεις, δεν προέρχεται από μυαλά ανθρώπου. Ούτε βγαίνει από γραφεία ανθρώπου. Ούτε κάθισε κάποιος θεολόγος και το ερμήνευσε ή το έδωσε μέσα στον κόσμο. Γράφει ο Γρηγόριος ο θεολόγος, «Εδόθη ημίν ως πόγος». Μας δόθηκε εμείς, σε εμάς, συγγνώμη, μας δόθηκε σε εμάς ως δώρο από τον ουρανό, ως μάνα εξ ουρανού, ως πόγος που έπεσε από τον ουρανό και τράφει με την χάρη και την ευλογία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι, αγαπητέ μου διάκονε, και σε λίγο συμπρεσβύτερε, το πρώτο μήνυμα το οποίο θα ήθελα να προσφέρω στην αγάπη σου. Βάλ το καλά στο μυαλό σου και μην φοβηθείς ποτέ. Εάν εσύ κάποτε λυγίσεις, να ξέρεις ότι υπάρχει ο Κύριος ο οποίος σε στηρίζει και εκείνος είναι πίσω από εσένα. Μην φοβηθείς ποτέ και πεις, δεν μπορώ να κηρύξω, δεν έχω το χάρισμα. Εκείνος δώει σύ λόγων πολύ υπέρπολη και αμυντός πνευματικός θα βγει εκ χειλαίων σου, αλλά και εκ των ομάδων σου και από το σώμα σου ολόκληρο για να κηρύξεις τον κόσμο. Μην ξεχάσεις ποτέ, άλλωστε, ότι ο Παύλος το τόνισε και εκείνος στους μαθητές του και τους είπε ότι εάν έχετε πολλούς παιδαγωγούς, αλλού πολλούς πατέρες. Εγώ γάρ ημάς εν Χριστώ, δια του Ευαγγελίου, το οποίο δέχθη δι' Αποκαλύψεως, εγέννησα. Άρα και λοιπόν είσαι πνευματικός πόκος της Εκκλησίας και γέννημα της Εκκλησίας. Θέλω δε να είμαι απολύτως βέβαιος και του πιστεύω αυτό που λέγω, ότι εκ ηλίας μικρός αφορησέσαι ο Θεός για την Εκκλησία. Παιδί μου, όταν διεμήνησα κάτω στην αλογίδα ότι θα σε χειροτονήσω, οι πατέρες εκεί, οι παπάδες, θα το πω έτσι να καταλάβει ο κόσμος της αλογίδος, αλλά και οι συμμαρτυρήσαντές μου είπαν, μακάρι να έχεις κι άλλες τέτοιες χειροτονίες. Και μάλιστα έμεινα ενεός μόλις το άκουσα. Δεν πιστεύω μέχρι σήμερα τουλάχιστον με τον τρόπο με τον οποίο ζεις και διάγεις τον Χριστό, ότι έπεσαν έξω. Από κυρίας μητρός σου ήσουν και είσαι αφορισμένος, φτιαγμένος για κάτι τέτοιο. Και θα λέω ότι όντως αυτό είναι το μέγα και τρανό το οποίο εσύ, παιδί μου, προσφέρεις στην Εκκλησία. Το δεύτερο για το οποίο ήθελα να σου μιλήσω σήμερα, αγαπητό μου παιδί, για να συμπίσω απόλυτα για αυτά που προηγουμένως σου είπα, ανεφέρθης στην οντολογία και στην υπαρξιολογία της ενανθρωπίσεως, της του ενσαρκώσεως, της γένας του Χριστού. Γεώργιε, δεν ήρθε ο Χριστός στη γη για να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Δεν ήρθε για να κουκουλώσει τα βρώμικα και τα σπασμένα και τα εφαρμένα και τα άπλυτα. Ήρθε όχι για να μας δείξει ποια είναι η ανθρώπινη ζωή, ούτε να υποδείξει την ανθρώπινη ζωή. Ήρθε και έγινε η ανθρώπινη ζωή για να μπορέσει να πει ο Άγιος Νικόλαος ο Καλάσσιμος ότι εφανέρωσε δια της ενσαρκώσεώς του τον αληθινό άνθρωπο έναντι του Θεού μέσα στον κόσμο για να γράψει ο προγραμμάτης ο καθηγητής μου στα βιβλία του περίφημα στην ψυχολογία και ανάλυση και ορθόδοξη θεολογία εκείνο το περίφημα. Ο Χριστός δεν εφανέρωσε μόνο το ήθος του τελείου Θεού στον άνθρωπο και στον κόσμο, αλλά κυρίως εφανέρωσε το ήθος του τελείου ανθρώπου απέναντι στον Θεό. Να το επαναλάβω, να το καταλάβει και ο κόσμος. Ο Χριστός, αν ήρθε στη γη αγαπητή, δεν φανέρωσε μόνο ποιος ήταν ο Θεός, το ήθος του Θεού, αλλά εκείνησε και έναντι του Θεού το ήθος του τελείου ανθρώπου. Για να γίνει η ζωή σου, για να γίνει η ζωή μου, για να γίνει η ζωή μας. Για να φτάσει τον καθένα από εμάς εις άντρα τέλεια, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Να λοιπόν γιατί φωνάζει.
φωνάζουμε και κηρύσουμε άπαντες και ιεροκήρυκες μέσα στην Εκκλησία όταν μιλάμε για τον Χριστό και όταν έχουμε μπροστά μας κάποιον που θέλει να διακονήσει τον Χριστό. Δι πάσας, παιδί μου, τας με φιλικιώσεις Χριστού φάσου. Έχεις υποχρέωση να φτάσεις όλο το ύψος και το μεγαλείο των αρετών του Χριστού. Ίσως σήμερα που είσαι νέος, αυτό να σου φαίνεται πάλι λιόγιε και πολύ και βαρύ. Όταν θα φτάσει στην ηλικία των 64 που είμαι εγώ ή των 100 που θα σου δώσει ο Θεός, τότε θα καταλάβεις ότι το μόνο που μένει είναι οι μεθυλικιώσεις του Χριστού στις άντρες σου. Και ποιες είναι οι μεθυλικιώσεις? Το ανέβασμα από τη μια σκάλα του Χριστού στην άλλη, στην παράλληλη, από τη γέννα του, από το κηρυγμά του, από τη σταυρωσή του, από τον τάφο του, από την αναστασή του, από τη μεταμορφωσή του, από την αναλήψή του. Αυτό είναι το μυστήριο της τελειώσεως και της ευσεβίας του Χριστού. Τούτο το μυστήριο της ευσεβίας του Χριστού. Βλέπω, όπως βλέπω εγώ, σε σένα δεξιά, σε μένα αριστερά, και στέκεται και συμπροσέρχεται μαζί μας ο πατήρ Θεοδόσιος, τον οποίο εσύ θα διαδεχθείς στην ουρανό. Πρόκειται για ένα κυρικό υπόδειγμα της Ιεράς Μητροπόλεως. Ένα κυρικό μέτρο και υπογραμμών του Χριστού. Ένα κυρικό που, για να τυπογράψω το απολυτήριο, εδάκρυσα πολύ και πόνεσα πολύ, γιατί έγινε όντως λόγους και τους ξέρω εγώ και εκείνους για να πάει να διακονήσει κοντά στη Θεσσαλονίκη. Πάντω και εδώ σε παρακαλώ συνηθέ σου να προσέρχεσαι για το διάδοχό σου. Και ξέρεις τι θέλω να λες. Δεν θέλω να μοιάσει σε τίποτε άλλο σε κανέναν, σε σένα να μοιάσει. Με πόνο πολύ αποχωρίζουμε από την Μητρόπολη μας τον πατέρα Θεοδόσιο. Αλλά ξέρω καλά ότι και με αγαπάει πολύ και τη Μητρόπολη αγαπάει και στις άλλες ήταν και είναι και παραμείνει, πάτερ Γιώργο, ήτανε. Άρα λοιπόν πρέπει να είσαι η βιτρίνα της Μητροπόλεως και η θύρα της μπροστά από το Άγιον Όλο. Να είσαι βέβαιος ότι θα σε μνημονεύουμε πάντα τον πατέρ Θεοδόσιο και θα σε αγαπάμε. Και η Μητρόπολη μας, σε διαβεβαιώνω στην αρχιεροσύνη μου, θα είναι ανοιχτή πάντοτε για σένα υπό οποιαδήποτε επιλογή και μορφή εσύ το ζητήσεις. Πάντα στη διάθεσή σου. Και επειδή πρέπει να τελειώνω με σένα, πάντα και όλοι. Όταν ο Κύριος έφτασε στο όρος των ελαιών και είδε τους μαθητές του να κοιμούνται μπροστά από το πάθος του, θυμάσαι και είπε, «Τι εμάς, βλασφημείτε το όνομά μου εν της έρνησης». Εξαιτίας σας, επειδή κοιμάστε και δεν μπορείτε να σταθείτε δίπλα μου, θα βλασφημείτε το όνομά μου ανά τα έθνη. Γιατί μου μην προδώσεις, σου είπα και προηγουμένως που ήρθες μόνος μου, εδώ, μην προδώσεις τον Κύριο, προδίδεις τον Επίσκοπο, την Εκκλησία προδίδεις. Την Εκκλησία προδίδεις, τον Επίσκοπο προδίδεις. Τον Επίσκοπο προδίδεις, τον Χριστό προδίδεις. Αυτά είναι λόγια του Αγίου Ιγνατίου, αλλά και του Αγίου Ισηδόρου του Κλησιόδου. Κοίταξε με τη δουλειά σου. Κοίταξε με την εργασία σου. Να μπορέσει να τα αποκριθεί σε όσα έφτιαξε ο πατήρ Θεοδόσιο. Να τα αυξήσει. Αν δεν τα αυξήσει, θα είναι λάθος, πολύ μεγάλο. Και να ξέρεις ότι οποιαδήποτε δυσκολία υπάρξει στον τόπο που σε βάζουμε, γιατί η Ουρανούπολη είναι η Ουρανούπολη, έχει τον δεσπότη με την πατερίτσα του, αφενός με να στηρίξει εσένα, και ράβδον επιστηρίξεως ή ράβδον δυνάμεως να επιβάλλει σε εκείνους που θα θελήσουν να κάνουν κάτι στο δικό μου το παιδί. Να τους διακονήσεις, γιατί είναι άρχοντες οι άνθρωποι της Ουρανούπολης. Και εσύ πιστεύω, θα τα πούμε άλλωστε και κάτω, μπορείς, γιατί είσαι κάτω από τα πλάγια, άρα και σαρκικά κοντά σε εμένα, αλλά και εδώ έζησες με την καλή σου την διακόνησα μέχρι σήμερα και ξέρεις τι σημαίνει Μακεδονία και Χαλκιδική, λεβέντες και άρχοντες άνθρωποι. Σου εύχομαι να ζήσεις
και να απολαύσω τον Χριστό με κάθε μεγαλοκαίρι.